Η εισήγησή μου είναι το θέμα ο αντικομουνισμός στην Ελλάδα, μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Η αστική τάξη χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, κυρίως τον κρατικό μηχανισμό με τους καταστατικούς και υδρολογικούς του μηχανισμούς, για να αντιμετωπίσει και να πατάξει το εργατικό κίνημα και την πολιτική του πρωτοπορία. Η καταγγελία για αντικομουνισμό δεν αναφέρεται στην αντιπαράθεση με την ιδεολογία και την πολιτική των κομμουνιστών όταν αυτοί διεξάγεται με πολιτικά επιχειρήματα. Αναφέρεται στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από το σύνολο των μηχανισμών που ελέγχει η αστική τάξη για αυτόν τον σκοπό, οι οποίες περιλαμβάνουν το ψέμα, τη συκοφαντία, τη διαστρέβλωση θέσεων, τη βία, την καταστολή και άλλα. Η ιδεολογική και πολιτική αντιμετώπιση του αντικομουνισμού αποτελεί απαραίτητο συστατικό της δράσης των κομμουνιστών ενάντια στην επιχείρηση συκοφάντησής τους, αποκοπής τους από την κοινωνία και κυρίως από την εργαζόμενη πλειοψηφία, προετοιμασία ενάντια σε κάθε μελλοντική επιχείρηση πολιτικής και φυσικής απομόνωσής τους. Ο αντικομουνισμός στην Ελλάδα δεν διέφερε και δεν διαφέρει σημαντικά από τον αντικομουνισμό σε άλλες χώρες, κυρίως της Ευρώπης και της Αμερικής. Βασικά το εργαλεία στη χώρα μας, όπως και διεθνώς, αποτέλεσαν και αποτελούν η αναθεώρηση της ιστορίας και ο αντισοβιετισμός. Σε αυτά τα βασικά στοιχεία του αντικομουνισμού θα αναφερθούν νομίζω και οι επόμενοι εισηγητές. Εγώ θα περιοριστώ σε μια σύντομη παρουσίαση του αντικομουνισμού στην Ελλάδα από την αρχική του εμφάνιση κατά τον 19ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Μελετώντας τον αντικομουνισμό στην Ελλάδα, διακρίνουμε τρεις περιόδους. Τον προκομμουνιστικό αντικομουνισμό ή αντισοσιαλισμό, από τα μέσα του 19ου αιώνα ως τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, τον αντικομουνισμό του σύντομου 20ου αιώνα, μέχρι τις αντιπαναστατικές ανατροπές του 89-91 και τον σύγχρονο αντικομουνισμό. Οι κυρίαρχες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα επιτέθηκαν στις ιδέες κοινωνικής απελευθέρωσης αμέσως με την εμφάνισή τους στη χώρα μας, στα μέσα του 19ου αιώνα. Παρόλο που αυτές ήταν εκφρά μειοψηφικές, εκφράζονταν από μια μικρή μερίδα αστών και μικροαστών διανοούμενων και δεν είχαν καμία επαφή με το έτσι και αλλιώς ανύπαρκτο και στην πορεία ανεμικό εργατικό κίνημα. Το σημείο εκκίνησης εντοπίζεται στα αγγλοκρατούμενα επτάνησα στα μέσα του 19ου αιώνα. Εκεί έγινε η πρώτη προσπάθεια από ριζοσπάστες αστούς διανοούμενους, αγωνιστές του εθνικοπελευθερωτικού κινήματος, να συνδυαστεί η εθνική με την κοινωνική απελευθέρωση. Η αντίδραση από την πλευρά της συντηρητικής πτέρυγας του εθνικού κινήματος ήταν άνεση. Κατηγορήθηκαν οι κομμουνιστές, ο όρος χρησιμοποιήθηκε από τους συντηρητικούς στην εποχή εκείνη, ότι διασπούν το ενιαίο εθνικό κίνημα, διαλέξεις χωρίς έννοια και διαζητήματα άνοχη πατεριώδη, τουλάχιστον άκερα. Η διάσπαση κάποιου υποτιθέμενου αραγούς εθνικού μετόπου από τους κομμουνιστές υπήρξε έκτοτε αγαπημένο επιχείρημα του ελληνικού αντικομουνισμού και το συναντάμε σε πολλές περιπτώσεις. Επίσης, συχνό επιχείρημα αποτέλεσε κατά τον 19ο αιώνα το άκερον και άτοπο της εμφάνισης του σοσιαλισμού στην Ελλάδα, εφόσον σε αυτή δεν υπάρχουν οι έντονες κοινωνικές αντιθέσεις που εντοπίζονται σε ανεπτυγμένες κοινωνίες της Δυτικής Ευρώπης. Το 1876, μια μικρή ομάδα νέων ανθρώπων συγκρότησε στην Πάτρα μια υποτυπώδη οργάνωση με τίτλο Δημοκρατικό Σύνδεσμο του Λαού και διατύπωσε, στη δημοτική μάλιστα γλώσσα, αιτήματα για την αντιμετώπιση της φτώχειας, της αμάχειας και της κοινωνικής αθλειότητας. Η αντίδραση των έντομων αστών, των έντρομων αστών και των αρχών της πόλης της Πάτρας υπήρξε άμεση. Ο τύπος κατήγγειλε τους δηλητηριώδεις όφης που τρέφει εν της σπλάχνης αυτής η πατριωτική κοινωνία που συνωμοτούν κατά της ενόμου τάξεως. Οι ημέτεροι κομμουνιστέ, έγραφαν εκείνες τις ημέρες οι εφημερίδες, αποτείνονται στα φαυρότερα πάθη του όχλου και υποδαβλίζουν αυτά επιτηδίως, λαμβώντας και όπλων επικίνδυνων την δημότη γλώσσα. Καλώς γνωρίζοντας, η σπία κοινωνικά στρώματα έπρεπε να αποταθώσει και πού να ζητήσει η προσιλή τους ή θύματα. Ζητούσε δε την αντιμετώπιση τους με όλη την αυστηρότητα του νόμου. Η νεαρή αστική τάξη της Ελλάδας από νωρίς διέγνωσε τον κίνδυνο που δυνητικά αποτελούσε για την κοινωνική της θέση και τα οικονομικά της συμφέροντα, το εργατικό κίνημα, ο σοσιαλισμός και η νέα την εποχική θεωρία του Μάρξ. Για τον Μάρξ διαβάζουμε στο περιοδικό Παρνασσός το 1878 τα εξής. «Δεν τολμόμεν ή καθαρέμουν» σαν τα διαβάσω σιγά σιγά. «Δεν τολμόμεν να αποφανθόμεν αν ο άνθρωπος ούτος, ο ορκιστής στην καταστροφή του υφισταμένου κοινωνικού καθεστώτος, χωρίς να κινηθεί να προτείνει άλλο τι τελειότερο και λογικότερο, σύμφωνα προς τη φύση, τη λογική και την ιστορική του ανθρώπου ανάπτυξη, είναι μάτιος της φιλόδοξος ή περιεσκεμένος δημιουργός. Η εκπλησία που γνωρίσαμε σε αυτόν, οι συνεργαστέντες μεταυτού,
ομολογούσαν ότι ο Κάρλος Μάρξ είναι υπερπληκισμένος μεν υπό πολλής ευφυΐας και παθίας κρίσεως, αλλά στερείται πάντη καρδίας. Ζών άνετων, λουκούλιων σχεδόν υπήρ δύο εν Λονδίνο, όπου από πολύ χρόνο διατελεί προγεγραμμένος από τις πατρίδες του, δύναται να συντάσσει επαναστατικά προς τις εργάτας προγράμματα, σπήρων την διχόνοια μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών τάξεων, υποδαβλίζουν τα πάθη, ρίπτων έλαιων επί της σπηράς της κοινωνικής δυστυχίας. Την επιστημονική αυτού ευφυΐα, την διαλευτική αυτού κοινότητα, κατέστησε όργανο ενόχου ματαιοδοξίας, προκηρύττουν την επανάσταση, την καταστροφή, ως τους μόνους όρους της λύσης των υφισταμένων κοινωνικών προβλημάτων. Αυτά γραφόταν στην Ελλάδα για τον Μάρξ το 1878. Για να εξηγηθεί το ξέφρασμα των πρώτων απεργιακών κινητοποιήσεων στη χώρα μας, πάλι μιλάμε το 19ο αιώνα, επιστρατεύτηκαν για πρώτη φορά αντικομμουνιστικά επιχειρήματα που συναντάμε πολύ συχνά σε μετέπειτα εποχές. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε το 1883, ο παράβολος ημών εθνικός χαρακτήρ, ο εύπιστος, ο ζωηρός, ο μεθυσκόμενος εκπαντός ό,τι νέων και κεντρικών, δεν απέφυγε την δηλητηριώδη επίδραση των ανατρεπτικών δογμάτων, άπερκα ταυτόν και παρά τους ελευθερωτέρες πολιτικούς οργανισμές, υπεκέει και τρέφει η δίπλα της ισότητος, ουχία της δικαιώμαση, αλλά της απολαύσης. Το ίδιο κείμενο κατήγγειλε ως δημαγωγικό επινόημα τη θεωρία ή της σήμερα να αποτελεί το σύμβολο της πίστης των κοινωνιστών και λοιπόν ανατρεπτικών δογμάτων, ότι δήθεν υφίσταται αναγκαία εχθρότης μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Το 1894, μετά τον πρώτο μαζικό εορτασμό της Πρωτομαγιάς στην Ελλάδα, οι Έλληνες εργαζόμενοι πληροφορήθηκαν από τις φίλες των εφημερίδων ότι οι βλέψεις και οι υπόθεοι τους για μια πιο δίκαιη κοινωνία είναι ουτοπικές, ότι ο ελληνικός σοσιαλισμός είναι αποτέλεσμα ξένης προπαγάνδας που χρηματοδοτείται από ισχυρά κέντρα, ότι οι σοσιαλιστές είναι άεργοι που εκμεταλλεύονται τα θύματα τους, τους εργάτες, για να ζουν αυτοί πλουσιοπάροχα, και τέλος, ότι οι εργάτες στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με τους εργάτες άλλων χωρών και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να ακολουθούν τους σοσιαλιστές. Σε άλλο διάστημα της ίδιας χρονιάς, το 1894, ο συντάκτης του, που υπέγραφε τον άρθρο ως αντισοσιαλιστής, προέβαλε ως επιχείρημα ότι οι απεργίες που προκαλούνται από τους σοσιαλιστές έχουν ως αποτέλεσμα το κλείσιμο των επιχειρήσεων και τη συνεπαγόμενη ανεργία και εξαφάνιση των εργαζομένων. Αν σας θυμίζουν όλα αυτά κάτι, είναι αυτό που φαντάζεστε. Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, ο κρατικός κατασταλτικός μηχανισμός προχώρησε στην πρώτη μαζική δίωξη των Ελλήνων σοσιαλιστών. Το 1894 το καλοκαίρι συνελήφθησαν και κρατήθηκαν για 5 μήνες εκπρόσωποι όλων των σοσιαλιστικών οργανώσεων της Αθήνας με την κατηγορία για πρόκληση και ερεθισμό των πολιτών σε διχόνοια, διέγερση μεταξύ αυτών του μίσους και της περιφρόνησης. Τις συλλήψεις και την προκατακτική ανάκριση διενέργησε ο αστυνόμος Μιλτιάδης Εύερτ της γνωστής οικογενείας, ο πατέρας του Άγγελο Εύερτ και ο παππούς του Μιλτιάδη Εύερτ. Αστυνόμος και αυτός διώκτη των κομμουνιστών. Μερικά επαγγέλματα είναι οικογενειακά. Η καταστολή αποτέλεσε έκτοτε σημαντικό στοιχείο του ελληνικού αντικομμουνισμού. Το 1914 οι σοσιαλιστές Μπεναρόγια και Γιονάς θα γίνονταν η πρώτη πολιτική εξόριση στην ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος. Βάσει του νόμου 121 του 13 για την εκτόπιση κάθε ατόμου που κρινόταν ένοχο για διατάραξη της δημόσιας ασφάλειας, οι δύο σοσιαλιστές, στελέχη της Φεντερασιόν, συνελήφθησαν το 1914 στη Θεσσαλονίκη και εξορίστηκαν στην Άξο επειδή μετήχαν στην οργάνωση της απεργίας των καπνευγατών. Απελευθερώθηκαν μετά από 2,5 χρόνια τον Ιανουάριο του 1917. Η αντίδραση επέμβησε στην Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία, στην ίδρυση του ΣΕΓΗ ΚΟΚΟΕ το 1918 στην Ελλάδα, στην έντονη δράση των κομμουνιστών εντός του αναπυσσόμενου εργατικού κινήματος, εγγενίασε το νέο στάδιο του ελληνικού αντικομμουνισμού. Τη δεκαετία του 1920 συγκροτείται ο μηχανισμός δίωξης του κομμουνισμού. Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας, η Υπηρεσία Γενικής Ασφάλειας, η Αστυνομία Πόλεων κτλ. Και φυσικά και το αντίστοιχο νομικό προστάσιο με αποκορύφωμα το ιδιώνυμο του 1929. Ο νόμος αυτός προέβλεπε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών για όποιον επιδιώκει την εφαρμογή ιδεών εχουσών ως έγκυνων σκοπών την διαβιαίων μέσων ανατροπής του κρατούντος κοινωνικού συστήματος. Η επιβολή της κρατορίας 4 Αυγούστου του 1936 αναβάθμισε τον αντικομμουνισμό σε κύριο συστατικό στοιχείο της κρατικής πολιτικής. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Μεταξάς, η Ελλάδα ήταν πλέον κράτος αντικομμουνιστικών. Ο αναγκαστικός νόμος 117 του Σεπτεμβρίου του 1936, περιμέτρων προς καταπολέμηση του κομμουνισμού και των εκ τούτων συνεπειών, συνάντησε
την επιδοκιμασία της εφημερίδας καθημερινή. Σε πρωτοσέλιδο άρθρο της η εφημερίδα, με τίτλο «Η άμυνα του κράτους», θριαμβολογούσε, γράφοντας: «Η κυβέρνηση δημοσιεύει σήμερα τον νόμο περί διώξεως του κομμουνισμού. Είναι μια πράξη σπουδαία, σταθμός αναπόφευκτος εις τη νέα προσπάθεια η οποία ανελήφθη δια την ανάπλαση και την επιμέρου βάσεων αναμόρφωση της ελληνικής πολιτείας. Η δίωξη του κομμουνισμού, δηλαδή η συστηματική, η χωρίς προχειρότητες και ευρωβουλευτικά θεξοικονομήσεις καταπολέμησης της αντρεπτικής προπαγάνδας, η οποία έρχεται καθημέρα την θριελίδα εις τα θεμέλια του κράτους, προσλαμβάνει αυτή τη φορά το χαρακτήρα μιας σοβαράς και μελετημένης ενεργείας, με εκ των προτέρων διαγεγραμμένα τα όρια της δράσης των οργάνων της πολιτείας κατά των εχθρών της. Η ανατρεπτική κομμουνιστική προπαγάνδα δεν επιτρέπεται. Είναι τούτο μια σκέψη σαφής. Συνεπώς, πάσα αντίθετος εκδήλωση τιμωρείται. Και τιμωρείται σκληρώς. Τώρα, γιατί δεν πρέπει να επιτρέπεται, δεν χρειάζεται νομίζω μεγάλη θεολογία για να κατανοηθεί. Διότι απλούστατα πρέπει να προστατευτεί το κράτος, η κοινωνία, το καθεστώς και προπαντός άλλου αυτοί οι ίδιοι εργάτες. Δεν θα σταθούμε ιδιαίτερα στις διώξεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια των κομμουνιστών από το μεταξυστικό καθεστώς, καθώς αυτά είναι γνωστά. Θα αντιπαρέλθουμε επίσης στην περίοδο της κατοχής, σημειώνοντας απλώς ότι ο αντικομμουνισμός υπήρξε το βασικό άλοθη της εργασίας με τους κατακτητές. Ο κίνδυνος που διέτρεξε η αστική εξουσία την δεκαετία του 40 με τη δράση του Ιαμικού Κινήματος και κατόπιν του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, την οδήγησε να λάβει ακόμη πιο σκληρά καταστατικά μέτρα έναντι των κομμουνιστών. Το τρίτο ψήφισμα του 46, περί εκτάκτων μέτρων αφορών του δημοσίου τάξη και ασφάλεια και ο αναγκαστικός νόμος 509/47 περί μέτρων ασφαλείας του κράτους, του πολιτεύματος, του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών, μαζί με τους νόμους που κληροδοτήθηκαν από την εφετορία της 4ης Αυγούστου, αποτέλεσαν το βασικό νομοθετικό αντικομμουνιστικό προστάσιο. Σε πολιτικό επίπεδο, ο αντικομμουνισμός εκφράζεται από το σύνολο του αστικού πολιτικού κόσμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η αγόρευση του Γεώργιου Παπανδρέου στη Βουλή τον Ιούνιο του 1950. Έλεγε ο Παπανδρέου: «Υπάρχει πρώτον η εθνική διάκριση και υπάρχει δεύτερον πολιτική διάκριση. Στην ανωτέρα σφαίρα της διακρίσεως υπάρχουν Έλληνες και προδότες της Ελλάδος. Και προδότες της Ελλάδος είναι το ΚΚΕ και η Συνοδοιπόρα. Αυτή είναι η πρώτη βασική διάκριση, εθνικά και μη εθνικά κόμματα. Ο όρος αστικά κόμματα είναι ατυχής, διότι είναι δυνατόν εντός των εθνικών κομμάτων να υπάρχει εθνική αριστερά κάτω από τον γαλανό ουρανό της Ελλάδος. Εντός της εθνικής παρατάξεως υπάρχει δεξιά, κέντρο και αριστερά. Εκτός της εθνικής παρατάξεως είναι το ΚΚΕ και οι συνοδοιπόροι του, όσοι αρνούνται ότι το ΚΚΕ είναι κόμμα προδοσίας και εγκλήματος». Το μεταφυλιακό κράτος, μέχρι για την κατάρρευση της δικτατορίας του 1974, το 1974 διατήρησε το αντικομμουνιστικό, θεσμικό και ιδεολογικό προστάσιο. Οι κατοπινές κυβερνήσεις της περίοδου 1974-1989 εφάρμοσαν πολιτικές αποκλιμάκωσης τερματισμού του ιδιαίτερου μεταμφιλιακού αντικομμουνισμού. Ο αντικομμουνισμός πλέον αλλάζει μορφή, εξυγχρονίζεται, ακολουθώντας τις ιστορικές εξελίξεις. Παραμένουν ψήγματα του παρελθόντος, αλλά δεν είναι αυτά που κυριαρχούν στον αντικομμουνιστικό λόγο. Παραδείγματος χάρη, σε αυτό το ψήγμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την ομιλία του Κωστή Στεφανόπουλου το 1980 σε ένα περιφερειακό σύνεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τότε ήταν υπουργός Προεδρίας, όπου ανέφερε ο Στεφανόπουλος: «Ο κατεξοχήν εχθρός της ελευθερίας και της δημοκρατίας είναι ο κομμουνισμός, το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ και ο Γενικός Γραμματέας του Φραέλλος Θωράκης είναι πράκτορες της Μόσχας με την καλή έννοια. Και εννοώ ότι παίρνουν εντολές και τις εφαρμόζουν». Με το συμπάθειο. Με το συμπάθειο. Εν έτη 2020 είχαμε μια τέτοια περίπτωση που λέμε ψήγματα του παρελθόντος, είχαμε την περίπτωση της αντιδημάρχου Αθηνών, της κυρίας Αλεξίας Σέβερ, της γνωστής οικογένειας, της έγγονη του γνωστού Μιλτιάδη Έβερ, του αστυνομικού που αναφέραμε, η οποία χαρακτήρισε δημόσια τις διαδηλωτές του ΚΚΕ κατά την επέτειο του Πολυτεχνείου ως τροχτικά και κατσαρίδες. Βέβαια δεν είναι αυτές όμως οι εκφράσεις που χαρακτηρίζουν το σημερινό αντικομμουνιστικό λόγο στην Ελλάδα. Για να αντιπαλέψουμε αποτελεσματικά τον αντικομμουνισμό, θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε πάντα με τη σοβαρότητα που του αρμόζει. Ο αντικομμουνισμός έχει στρατηγική στόχευση. Δεν αποτελεί αυθόρμητη και ακραία αντίδραση κάποιου περιφερειακού στοιχείου της κοινωνίας. Σε κάθε ιστορική περίοδο, οι αστικοί μηχανισμοί, εθνικοί και υπερεθνικοί, επεξεργάζονται την πολιτική αντιμετώπιση του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος, θέτοντας μακροπρόθεσμους στόχους
και φροντίζοντας για την υλοποίησή τους. Τέτοιοι στόχοι είναι στην εποχή μας η αποτροπή κάθε νέου εργατικού ξεσπάσματος, η αποτροπή συγκρότησης παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος, η αποτροπή μιας σοβαρής αμφισβήτησης της αστικής εξουσίας. Μέσα προς υλοποίηση αυτού του στρατηγικού στόχου, τα διάφορα αντικομμουνιστικά ψηφίσματα διεθνικών οργανισμών, η ιδεολογική επιρροή μέσα από ντοκιμαντέρ, ταινίες, βιβλία, την εκπαίδευση και φυσικά οι παντός είδους απαγορεύσεις. Αυτά σε κάθε χώρα προωθούνται με τρόπο που να αντιστοιχεί στις ιστορικά διαμορφωμένες συνθήκες. Υπό το παραπάνω πρίσμα μπορούμε να διακρίνουμε τις ιδιομορφίες του σύγχρονου αντικομμουνισμού στο ελληνικό περιβάλλον. Η βασική ιδιομορφία, η οποία καθορίζει τον τρόπο που προωθείται η αντικομμουνιστική ιδεολογία και πρακτική στην Ελλάδα, είναι ότι στη χώρα μας το κομμουνιστικό κίνημα, που εκφράζεται πρωτίστως και κυρίως από το ΚΚΕ, έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τους Έλληνες εργαζόμενους, με μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Οι δεσμοί αυτοί, καθώς και το ΤΟΚΙ επέδειξε μεγάλη ανθεκτικότητα του ΚΚΕ σε περιόδους ανθρωπών παγκόσμιας εμβέλειας, επέτρεψαν στο ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα να αποτελεί τη θετική εξαίρεση στην Ευρώπη. Ο σύγχρονος αντικομμουνισμός στην Ελλάδα επιχειρεί να υλοποιήσει τις αντικομμουνιστικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές διατυπώθηκαν σε μια σειρά ψηφισμάτων διαφόρων οργάνων της. Το τελευταίο και πιο χαρακτηριστικό κείμενο είναι αυτό με τίτλο «Η σημασία της Ευρωπαϊκής Μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης» του Σεπτεμβρίου του 2019. Το ψήφισμα αυτό, αφού καταδικάζει απερίφραστα τις επιθετικές πράξεις, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τις μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από το ναζιστικό, το κομμουνιστικό κτλ. Ολοκληρωτικά καθεστώτα, καλεί τα κράτη-μέλη να απαγορεύσουν ουσιαστικά τις νεοφασιστικές και νεοναζιστικές ομάδες και κάθε άλλο ίδρυμα ή ένωση που εξυμνεί τον ναζισμό και τον φασισμό ή κάθε άλλη μορφή ολοκληρωτισμού. Δηλαδή, μέσω της εξίσωσης φασισμού και κομμουνισμού, ζητάει την απαγόρευση της δράσης των κομμουνιστών. Επειδή η υλοποίηση της παραπάνω κατεύθυνσης στην Ελλάδα είναι δύσκολη υπόθεση και τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, αναπτύχθηκε από τους αντικομμουνιστικούς μηχανισμούς της ελληνικής αστικής τάξης μια τακτική που θεωρούν ότι θα τους επιτρέψει στο μέλλον να υλοποιήσουν τον στρατηγικό στόχο. Η τακτική αυτή περιλαμβάνει δύο βασικά επιχειρήματα που επαναλαμβάνονται συνεχώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και από πονήματα που διεκδικούν τίτλους επιστημονικότητας. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι το ΚΚΕ είναι η θυγατρική ενός εργοστασίου που έχει κλείσει και απλώς δεν το έχει καταλάβει ακόμη. Η συνεχής επανάληψη αυτού του εφιολογήματος αποσκοπεί ουσιαστικά να πείσει τους εργαζόμενους ότι η υπόθεση του κομμουνισμού έχει λήξει και ότι οι Έλληνες κομμουνιστές, μοναδική εξαίρεση στην Ευρώπη, δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμη. Σύμφωνα με γνωστό αντικομμουνιστή πανεπιστημιακό, 30 χρόνια μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην Ευρώπη, η κλειφτή και φανερή νοσταλγία του κομμουνισμού στην Ελλάδα αρνούνται να εξαγάγουν το αναγκαίο συμπέρασμα της παντελούς χρεοκοπίας της κομμουνιστικής ιδέας. Και η χρεοκοπία του είναι πολιτική και συγχρόνως ηθική. Άλλος καθηγητής γνωστός, που ασχολείται με την ιστορία του ελληνικού κομμουνισμού, κατέληξε στο επιστημονικό εντός εισαγωγικών συμπέρασμα ότι με αυτά και με εκείνα το ΚΚΕ παρέμεινε το τελευταίο στα ελληνικό κόμμα της Ευρώπης. Και όπως έλεγε στα ελληνική Ελλάδα, ότι είναι η μόνη χώρα. Πάει καλά. Το δεύτερο επιχείρημα είναι η δίθεν ασυλία που απολαμβάνει το ΚΚΕ στην Ελλάδα. Και φυσικά αυτό προβάλλεται με ένα και μοναδικό σκοπό, να έρθει αυτή η ασυλία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Παραθέτουμε μερικά παραδείγματα της παραπάνω συλλογιστικής από γνωστές φυλάδες. Το 2008 το Βήμα γράφει: «Το γεγονός ότι το ΚΚΕ έχει μια κάποια ασυλία στα ελληνικά πολιτικά πράγματα, τόσο από τον τύπο όσο και από πολλούς πολιτικούς, δείχνει την ανοριμότητα του πολιτικού μας συστήματος. Πρόκειται για ένα ακόμη ταμπού της μεταπολίτευσης που εμποδίζει να δούμε τα πράγματα όπως έχουν». Το 2001 στην εισαγωγή του γνωστού βιβλίου «Μαύρη Βίβλος του Κομμουνισμού», ο γνωστός αντικομμουνιστής Δημήτρης Δημητράκος έγραφε: «Οι ηττημένοι προβάλλουν ως ήρωες και μάρτυρες για μια χαμένη υπόθεση, ενώ οι νικητές κρίνονται στο πεδίο της απτής και πεζής πραγματικότητας που επέβαλαν χάρη στην επικράτησή τους. Η υπερβολική χρήση των κατασταλτικών μηχανισμών εκ μέρους της νικήτερης δεξιάς διευκόλυνε τη ρομαντική ανασκευή του παρελθόντος στο όνομα των αξιών της αριστεράς, εδραιώνοντας την ισχύ της ελευθερίας στο πεδίο των ιδεών». 2018 καθημερινή. Πέρα από όλα τα κακά που μας πυροδότησε η Χούντα του 67, δυστυχώς όχι μόνο απενεχοποίησε την αριστερά, αλλά δημιούργησε και σύμπλεγμα ενοχής στη δεξιά. Καθημερινή 2019, με τίτλο «Η ασυλία του ΚΚΕ». Όχι μόνο γίνονται ανεχτές οι παραβιάσεις του νόμου από το ΚΚΕ,
αλλά το σύνολο των κομμάτων επανειλημμένα καταψηφίζει στο Ευρωκοινοβούλιο τα εγκλήματα του κομμουνισμού. Δεν γνωρίζω αν τυχόν κάποιες συναλλαγές κρύβονται πίσω από την περίεργη αυτή ασυλία. Γνωρίζω ότι τούτη η συμπεριφορά μας απομονώνει από μια Ευρώπη που τόσο έχουμε ανάγκη. Μας γελιοποιεί στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών. Τελευταίο αφήνω ένα άρθρο του γνωστού ιστορικού που τον ανέφερα και πριν, του Μαραντζίδη, στην Καθημερινή, το 2019. Η μεταπολίτευση όφιλε σεβασμό στο ΚΚΕ για τις αμέτρητες θυσίες που υπέστησαν οι οπαδοί και τα μέλη του από τις πρώτες και όλες στιγμές του πολιτικού του βίου. Θυσίες, βάσανα και διωγμή, άλλοτε για σκοπούς δικαιωμένους από την ιστορία και άλλοτε για πουκάμισα αυγιανά. Από τον πολύ σεβασμό όμως φαίνεται πως το ΚΚΕ έγινε το παραχαϊδεμένο παιδί της μεταπολίτευσης. Μπορεί να λέει και να ψηφίζει ό,τι θέλει, να επιτίθεται στα άλλα κόμματα όπως νομίζει και η στάση του σπανίως να γίνεται αντικείμενο κριτικής. Μόλις κάποιος του ασκήσει την παραμικρή κριτική, η ηγεσία και τα στελέχη του ορίονται περί αντικομμουνισμού σαν κακομαθημένα παιδιά που δεν γίνεται το δικό τους. Με αυτή τη σύντομη εισήγηση, επιχειρήσα να δείξω ότι ο αντικομμουνισμός στην Ελλάδα έχει μακρά ιστορία. Εκείνη από τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν εμφανίζονται ιδέες και κινήματα αμφισβήτησης της κρατούσης κοινωνικής τάξης, διέρχεται όλο το σύντομο 20ο αιώνα, αντιμετωπίζοντας πλέον το οργανωμένο κομμουνιστικό κίνημα, και καταλήγει στο σήμερα σε μια συντονισμένη ιδεολογική επιχείρηση που απευθύνεται κυρίως στην νεολαία, που δεν έχει τις ιστορικές εμπειρίες των προηγούμενων γενιών και αποσκοπεί από τη μια στην αποκοπή του κομμουνιστικού κινήματος από τις ρίζες που το κρατάνε ζωντανό και ισχυρό στη χώρα μας και από την άλλη στην ιδεολογικοπολιτική του υποχώρηση, υποκύπτοντας στις συνεχείς πιέσεις που του ασκούνται. Ελπίζω πραγματικά ότι εκδηλώσεις όπως σημερινή να βοηθήσουν να εξελιχθούν τα πράγματα σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που επιδιώκει ο ελληνικός αντικομμουνισμός.